Με κύριο αίτημα την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και αμφιγιεινής εργασίας, υπό ΕΟΤΑ έχει προχωρήσει σε 24ωρη απεργία σε όλους τους εργαζόμενους τους Δήμους, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ στην Αλεξανδρούπολη στις 9 μπροστά από το Δημαρχείο. Τα βασικά αιτήματα είναι η κατάργηση του επιδόματος αμφιγιεινού, το οποίο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου δινόταν σε πολλές ειδικότητες. Εμείς ζητήσαμε να δίνονται όσο όμως σε περισσότερες, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτοί ο σκοπός τους είναι το Υπουργείο όπως και η Ευρώπη να τους μειώσει σε ένα 30% όπως λένε ποσοστό, κάτι το οποίο εμείς δεν δεχόμαστε, γι' αυτό έχουμε κάνει τις κινητοποιήσεις. Και ένα από τα άλλα τα οποία ζητάμε αυτόν τον καιρό είναι να ξανασυνεχιστεί ο προληπτικός έλεγχος που από 1η-1η στις δαπάνες καταργήθηκε και έχει μείνει μόνο ο κατασταλτικός έλεγχος, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι λάθος και μας δημιουργούν προβλήματα στις οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων σε όλη την Ελλάδα, γιατί με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου πλέον ό,τι δαπάνη θεωρείται μη νόμιμη θα καταλογίζεται σε αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται από τις επιτροπές, από τους συντάξαντες, από τους προϊσταμένους, από τους διευθυντές και φυσικά μόνο στους υπαλλήλους. Και καθόλου δεν εμπλέκονται μετά το κλειστένι αιρετή. Κύριο ζήτημα για τον κλάδο αποτελεί εξέλιξη που ουσιαστικά θα αφήσει χωρίς καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τον μήνα Μάρτιο χιλιάδες εργαζόμενους στην καθαριότητα και τα τεχνικά συνεργεία των Δήμων, αναφέρει σε ανασκήνωσή της η Ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι αυτό ουσιαστικά αποτελεί προμήνυμα για την περικοπή του και την απένταξη ειδικοτήτων από το δικαίωμα χορήγησης του επιδόματος, αφού οι εντολές των θεσμών θέλουν τουλάχιστον κατά 32% περικοπή της συγκεκριμένης δαπάνης. Για τη συμμετοχή, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει πλέον με αυτή την πολιτική παραδοθεί, δεν ασχολείται, δεν πιστεύει και δεν εμπιστεύεται κανέναν. Θεωρεί ότι είτε κάνει ενέργειες, είτε αντιδράσει, είτε συμμετέχει στην απεργία ή στις διαδηλώσεις, δεν θα καταφέρει τίποτα. Δεν είναι έτσι όμως. Κάπου πρέπει να σηκωθούμε, κάποιοι πρέπει να σηκωθούμε, να ξεκινήσουμε και να αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε για να πετύχουμε το αυτονόητο. Να έχουμε σωστές συνθήκες εργασίας, να έχουμε τα σωστά επιδόματα και την ασφάλεια που πρέπει να μας δίνει μια εργασία. Επίσης ζητούν την επαναφορά του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Δήμων από το ελεγκτικό συνέδριο και την απαλλαγή των εργαζόμενων των οικονομικών υπηρεσιών από κάθε πειθαρχική ή ποινική ευθύνη σχετική με την οικονομική διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται βαριά αμέλεια ή δόλος. Δηλαδή θεωρεί το επίσημο ελληνικό κράτος με τις ευλογίες και με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η καθαριότητα δεν είναι ούτε βαρύ επάγγελμα ούτε ανθυγιεινό. Θα έπρεπε βέβαια κάποιος να καθίσει απλά για 5 λεπτά δίπλα σε ένα κάδο να καταλάβει αν είναι ανθυγιεινό ή να πάρει τον κάδο να το μετακινήσει, όχι να το σηκώσει, για να καταλάβει αν είναι βαρύ το επάγγελμα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα κορυφώνονται με αυτήν την απεργία, γιατί η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί για να απαλύνει αυτή την κατάσταση ότι η κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών θα παραταθεί τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Το ένα εξάμηνο πέφτει ακριβώς στις εκλογές. Θα παραταθεί τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Αυτό δεν έχει βγει ούτε σαν υπουργική απόφαση, δεν έχει βγει ούτε σαν ΚΙΑ, δεν έχει βγει σαν τίποτα. Δεν υπάρχει, δεν έχει νομοθετηθεί. Και αρκετοί Δήμοι στην Ελλάδα, προς στιγμήν όχι ο δικός μας, ξεκινούν και περικόπτουν από τη μισθοδοσία το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Φαίνεται ότι θα προχωρήσει. Φαίνεται ότι ακόμη και να έρθει να βγει αυτή η διευκρινιστική υπουργική απόφαση δεν θα έχει ζωή πάνω από τον Ιούνιο.